Οι γυναίκες των υπουργών εξομολογούνται στην εξουσία. Μια έρευνα της εφημερίδας που συλλέγει τις απόψεις των γυναικών των υπουργών. Πάμε να δούμε την αιστεία 9 ουρές για ένα χαρτί. Ο εξυγχρονισμός στο μεγαλείο του. Η κατάσταση στο χώρο πάντα του χρηματιστηρίου και των παιχνιδιών που παίζονται, καθώς επίσης και η κατάσταση στα οικονομικά δρόμενα της χώρας. Αποστασιοποίηση του Πρωθυπουργού από την απόφαση αγοράς των S300, το δεύτερο θέμα της εφημερίδος. Η Καθημερινή. Στρατιά νέων επενδυτών κατακλείζει τη Σοφοκλέους, 200.000 νεοφώτιστοι εντός δεκαημέρου. Αυτά είναι που αφορούν το πρώτο θέμα της εφημερίδος. Αγώνας μαθητών για το χαμένο χρόνο, αύριο στην Αθήνα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τη τιμή των όπλων. Και εναλλακτική καταδίκη του Κλίντον θέλουν οι Ρεπουμπλικανοί. Ένταση στο Πασόκ εν ώψη συνεδρίου. Μερικά από τα θέματα που προτάσσονται στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Ο λόγος. Στις συμπληγάδες στο συνέδριο του Πασόκ, για χιλιάδες εγγραφές μαϊμού κάνουν λόγο μεσαία στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Μιχαλιδονάκης, κάποιοι έχουν πάρει το δρόμο του ευτελισμού και της απαξίωσης. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μα να πάμε σε ένα συνέδριο του οποίου τα μέλη δεν είναι υπαρκτά, νομίζω ότι πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης αυτό το κόμμα. Είναι δυνατός σοσιοκομματικός πόλεμος από ό,τι φαίνεται στο κυβερνών κόμμα και θα ενταθεί ακόμη περισσότερο όπως όλα δείχνουν εν ώψη του συνεδρίου του Μαρτίου. Είναι εκεί με τίτλο Φόρο Ευκολύνσης. Μέχρι 31 Μαρτίου η προθεσμία για τις δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών, ειδικά γραφεία κατά κατηγορία φορολογουμένων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, ενώ υπάρχει μια φωτογραφία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος καμαρώνει κρατώντας στα χέρια του την έγκριση για τη σύμβαση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ρίζος Πάστης, μαχητική απάντηση το αυριανό συλλαλητήριο. Αγώνα συνεχίζεται από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Πυρετώδεις προετοιμασίες ολόκληρη τη χώρα για το μεγάλο αυριανό πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Και στην κορυφή της πρώτης της σελίδας του Ριζοσπάστη μαρσάρουν τα τρακτέρ στη Θεσσαλία και φυσικά ρεπορτάζ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις οι οποίες οργανώνονται. Τα νέα. Φρενίτιδα με κέρδη 2,6 τρισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Πρωτοφανής άνοδος τιμών το τελευταίο 15ήμερο. Στην πρώτη σελίδα και πάντα το νέο στην κορυφή της πρώτης σελίδας. Νέα κρίση στην Ολυμπιακή για τον ξένο μάνατζερ και πρόεδρος ξενόγου ο Στεφανόπουλος λέει ο Σιμίτης. Και από τα νέα στο Ποντίκι που έχει ένα πρωτοσέλιδο χαρακτηριστικό. Αφορά τη χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη στην εκπομπή Το Μαύρο Κουτί στο Mega Channel. Χθες βράδυ λοιπόν κυβερνητική τραγωδία βρέθηκε το μαύρο κουτί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν διασωθέντες και μια στοιχομηθεία πάντα σε μαύρο φόντο όπως ακριβώς και το μαύρο κουτί. Πώς ήμουν, προφανώς ρωτάει ο κ. Σιμίτης, του κουτιού πρόεδρε είναι η απάντηση από το συνομιλητή του. Ούτε ο ίδιος ούτε ο συνομιλητής του φαίνονται αφού είναι μαύρο το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού όπως ίσως έτσι η εφημερίδα θέλει να βλέπει και την κατάσταση στο χρώμα τουλάχιστον που την εκπροσωπεί, την εκφράζει. Τρία λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε τα γεγονότα της επικαιρότητας σε τίτλους. Αμέσως μετά θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας. Στις 11 το πρωί μαθητές και φοιτητές θα αποκλείσουν τη λεωφόρα Αμαλίας. Αύριο το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό των 4 κακοποιών που λίστεψαν την Αγροτική Τράπεζα στην κλητορία Καλαβρίτων. Τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο θα προτείνει το Πασόκ για πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Σοβαρές ευθύνες στους γιατρούς του λαϊκού για την άθλια κατάσταση στο νοσοκομείο αποδίδουν οι εργαζόμενοι σε αυτό. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί μόνο τα επίγοντα περιστατικά. Ακριβότερη από τα μεσάνυχτα κατά 30 λεπτά το λίτρο βενζίνη. Φθηνότερα πολλούνται το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Καιρός. Τοπικές ομίχλες και χιόνια στα ορεινά.